αυτός.
ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζονταν όλη χρονιά σε αυτό το μάτς, με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που είχε ο σύλλογος και με όλες αυτές τις εξωγηπηδικές δυσκολίες που είχαμε. Καταφέραμε και με τα παιδιά, χωρίς να πληρώνεται κάποιος. Ερασιτέχνες, αθλητές, οι περισσότεροι πληρώνουν για να κάνουν προπόνηση και για να πάνε στους αγώνες. Παρ' όλα αυτά παίζουμε για την πόλη μας, παίζουμε για τη φανέλα και αποδείξαμε ότι δεν είμαστε εξεγραμμένοι που όλοι υπολόγιζαν στο πρωτάθλημα και ότι έχουμε στόχο να πάμε πολύ ψηλά. Περιοριστική παραμονή μετά από μια χρονιά που ξεκίνησε ουσιαστικά για εσάς πολύ νωρίς, καθώς είχατε και τα μπαράζ. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Ξαναείπα, σε τεχνικό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξεκινώντας από Αύγουστο να παίζεις αγώνες, να πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη και να παίζεις με ομάδες επίπεδου Α2. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το παλέψαμε με ό,τι αντούχες. Είχαμε όλο το πρωτάθλημα και δικαιωθήκαμε στο τέλος και εμείς και ο προπονητής μας. Προσωπική απόδοση? Σε αυτό το τώρα παιχνίδι δεν υπάρχει προσωπική απόδοση. Τώρα όλοι ήμασταν αγχωμένοι για την παραμονή. Είναι πολύ δύσκολο, δεν έχει ξαναγίνει δεύτερη χρονιά στην Α2 ομάδα του Αγρινίου να μένει. Και πιστεύω όλοι είχαμε άγχος, αλλά με πολύ δυνατή άμυνα τα καταφέραμε και πήραμε το μάτς. Σπύρος, ευχαριστούμε, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά.